And the Oscar goes to... Σε λιγότερες από 48 ώρες αρχίζει το ετήσιο τελείριο της χολιγουδιανής βιομηχανίας, το παιχνίδι των Όσκαρ, το γεμάτο λάμψη αλλά και ματαιοδοξία. Και αρκετή βροχή φέτος, γεγονός μάλλον σπάνιο για τη Νότια Καλιφόρνια. Και καθώς η αγωνία των υποψηφίων έχει κορυφωθεί, τα τελευταία προγνωστικά δίνουν ένα σαφές προβάδισμα στο Gravity, το οποίο μάλλον θα φύγει από το Dolby Theater με τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας στον Αλφόνσο Κουαρόν, φωτογραφίας, μουσικής, ηχητικών και οπτικών εφέ. Σχεδόν σίγουρο είναι και το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου, το οποίο κατά τα φαινόμενα θα απονεμηθεί στον πρωταγωνιστή του Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο του λύκου της Wall Street αντίθετα, μολονότι είναι σαφώς καλύτερος από τον McConaughey, μάλλον θα γυρίσει σπίτι με άδεια χέρια. Την ίδια αδικία ίσως υποστεί και ο Μάικλ Φασμπέντερ, ο κακός του 12 χρόνια σκλάβος. Αφού το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου, μάλλον θα το κερδίσει ο Τζάρετ Λίτο, του Dallas Buyers Club. Στην κατηγορία πρώτου γυναικείου ρόλου φαβορή είναι η Κέιτ Μπλάνσετ, της θλιμμένης Τζάσμιν του Γουντι Άλεν, η οποία απειλείται από την Έιμι Άνταμς του Οδηγού Διαπλοκής. Την ώρα που η συμπροταγωνίστριά της, η Τζένιφερ Λόρενς, έχει αρκετές ελπίδες να την ακολουθήσει. Το φαβορί στην κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου όμως είναι η πρωτοεμφανιζόμενη Λούπιντα Νιόγκο του 12 χρόνια σκλάβος. Το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας τέλος θα απονεμηθεί στην Ιταλία, στην ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Τέλεια ομορφιά».